Συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, επειδή μπροστά μας έχουμε την απεργία στις 17 του Απρίλη, εγώ ήθελα την απεργία μου να βάλω και το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στην απεργία, το οποίο μπήκε και από πολλούς συναδέλφους προηγούμενες τοποθετήσεις, αλλά να το έχουμε πιο ολοκληρωμένα, να το βάλουμε και πιο συγκεκριμένα. Τώρα, στην άλλη απεργία στις 28 του Φλεβάρη ήταν μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συνένωσε σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα εργαζόμενους, συνδικάτα, αγρότες, φοιτητές, αυταπασχολούμενους και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε, αυτό που αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους, τη γενικευμένη αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, αλλά και την οργή για την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών που κάνουν όλα τα κόμματα, κυρίως δηλαδή αυτά που έχουν κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Ήταν μια απεργία συνάδελφη στις 28 Φλεβάρι, η οποία προσπέρασε την ηγεσία της ΓΕΣΕ, που είναι στρατευμένη στη λογική της ανταγωνιστικότητας, των κοινωνικών διαλόγων, της κοινωνικής ειρήνης, που έχει προσκοληθεί τόσο στην κυβερνητική γραμμή, όσο και στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Εκατοντάδες χιλιάδες συνάδελφοι και από τα σωματεία τα δικά μας που είμαστε εδώ σήμερα πήραν πάνω τους την απεργία, πήραν πάνω τους τις απεργιακές συγκεντρώσεις, γίνανε εκατοντάδες συγκεντρώσεις με αποφάσεις από πρωτοβάθμια σωματεία, από εργατικά κέντρα και από ομοσπονδίες και αυτό ήταν η καλύτερη απάντηση στο σχέδιο υπονόμευσης των αγώνων μας από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Είναι τώρα καιρός, συνάδελφοι, γιατί μπροστά μας έχουμε την καινούργια απεργία 17 του Απρίλη, να βγούμε μπροστά για αυξήσεις σε μισθούς, για κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις, για να σταματήσει, συνάδελφοι, η εμπλοκή της χώρας μας στους υπερελιστικούς πολέμους. Σε δεκάδες χώρους δουλειάς, σε πάρα πολλούς κλάδους, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται αγώνες για αυξήσεις σε μισθούς και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Υπάρχουν κατακτήσεις, υπογράφονται συμβάσεις σε εργοστάσια μετά από πάρα πολλά χρόνια και μεγάλο μέρος των εργαζόμενων οργανώνεται στη βάση της διεκδίκησης και όχι της μυρολατρείας. Έχουμε παραδείγματα της απεργίας των οικοδόμων, οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις στη ζώνη, σε εργοστάσια του μετάλλου, σε τρόφιμα ποτά, οι κινητοποιήσεις στα τηλεφωνικά κέντρα, στον αδέλφο μας εκεί και οι μαζικές κινητοποιήσεις για την υγεία σε πολλές πόλεις της χώρας. Και είναι όλο αυτό που δίνει τον δρόμο και τι πρέπει να δυναμώσει για το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι ανησυχούν για τους αγώνες που πάνε μπροστά στις ανάγκες μας, που πάνε κόντρα στα κέρδη και στην εκμετάλλευση. Προσπαθούν να προωθήσουν και τους κρατασμούς και να χειραγωγήσουν. Εμείς διεκδικούμε όλα όσα είναι αναγκαία για αξιοπρεπή ζωή. Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μισθούς και με ροκάματα που δεν φτάνουν για να καλύψουν τις βασικές και οξυμένες ανάγκες. Και βέβαια, όσον αφορά τον πόλεμο, δεν γινόμαστε να γίνουμε και κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να πληρώνουμε εμείς τον λογαριασμό των ανατιμήσεων στο σούπερ μάρκετ, να περιμένουμε πότε η κυβέρνηση θα θεήσει να δώσει τα εποχικά καλάθια δίθεν ανακούφισης, τα Χριστούγεννα, Πάσχα και το καλοκαίρι για να ανταποκριθούμε. Και βέβαια δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν κανονικότητα και σοσιολογικό να αναστενάζουμε με κάθε λογαριασμό για το ρεύμα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τη βενζίνη, για να μην δειχθεί βέβαια η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και φυσικά οι αυξήσεις που προκύπτουν από τον απαράδεκτο κυβερνητικό καθορισμό του κατώτατου μισθού θα εξαφανιστούν επί πίω φλαμού και πολύ γρήγορα λόγω της ακρίβειας. Ιδιαίτερα για όσους συναδέλφους μας δουλεύουν με το καθεστώς των ελαστικών σχέσεων και δεν μπορούν να ζήσουν με 300 ευρώ, οι ονομαστικές αυξήσεις των 20 και των 30 ευρώ είναι προφανώς στα αγώνα και στον ωκεανό. Η νέα κυβέρνηση μιλάει για αποκλιμάκωση στα κύματα ακρίβειας. Βέβαια, την ίδια ώρα ο πληθωρισμός
στην Ελλάδα το Φλεβάρι συνέχισε να τρέχει με 3,2% και αυτό είναι σύμφωνα με δικά του στοιχεία, με στοιχεία της Eurostar. Και βέβαια, με τα ίδια στοιχεία προκύπτουν και μεγάλες αυξήσεις σχεδόν σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης και ιδιαίτερα στα τρόφιμα που ξεπερνούν ακόμα το 35% με πρωτοπόρα στην ακρίβεια το ελαιόλαδο που σημειώνει ακόμα και αύξηση 67,4%. Αντίστοιχα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπως και το κόμμα του Βελόπουλου, εξοραίζουν την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβουν ότι τις πρωτόγνωρες σημαντικότητα και διάρκεια κινητοποίησης εργαζόμενων και αγροτών σε όλη την Ευρώπη, τις πυροδοτούν τα ίδια προβλήματα, όπως η φτώχεια, η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα και ο πόλεμος, κρύβουν ότι οι πραγματικές ευθύνες της νέας δημοκρατίας βρίσκονται στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που από κοινού ψηφίσουν τόσο στη Βουλή, την Ελληνική, όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι στην άλλη πραγματικότητα, αυτή είναι που οδηγεί τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, όταν οι ίδιες οι έρευνες του συλλόγου του ΣΕΡ για το προηγούμενο έτος δείχνουν πως μία στις δύο επιχειρήσεις άκουσε τον τζίρο και θεωρεί πως η οικονομική κατάσταση για τις επιχειρήσεις προφανώς είναι καλή. Καλή για τις επιχειρήσεις, κακή ψυχρή και ανάποδη για εμάς. Η δύναμη συνάδελφη βρίσκεται στην οργάνωση τη δικιά μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση ή άλλους όψιμους σωτήρες που δίθεν έχουν λύσεις ότι θα προσπίσουν τα δικαιώματά μας. Η δύναμή μας είναι στον κοινό αγώνα με τους φοιτητές, τους αγρότες, τους μικρούς επαγγελματίες. Είναι στον δρόμο της διεκδίκησης και της ανατροπής. Αυτό απέδειξε και το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα και τα τρακτέρ τους στις 20 Φλεβάρι. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει και νέα μέτρα και νόμους στην υγεία και την παιδεία. Το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο 8 του Μάρτη και η μεγάλη απόλυση των φοιτητών για 2 μήνες για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση με σύγχρονες και ποιοτικές σπουδές για όλους έδειξαν τον δρόμο και είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται ως ο δρόμος που καταψηφίστηκε να καταψηφιστεί στη ζωή και στα πιθέρα και να εκδοθεί στην πράξη. Την ίδια στιγμή, σε δεκάδες πόλεις και γειτονιές, είμαστε αντιμέτωποι με αποδεκατισμένα κέντρα υγείας και νοσοκομεία, τα οποία έχουν ελλείψει σε βασικές ειδικότητες, ελλείψει σε εξοπλισμό και βέβαια υπάρχουν ελλείψει σε φάρμακα και αναγκασμό να πληρώνουμε και εξετάσεις, γιατρούς, θεραπείες κτλ. Και βέβαια υπάρχει και το καινούργιο με τα αποκεφαλαιωτικά χειρουργεία και τα νόμιμα φακελάκια, στο οποίο η κυβέρνηση προχωρά στην περαιτέρω υπορευματοποίηση υπηρεσιών που μέχρι τώρα παρήχε δωρεάν το δημόσιο σύστημα υγείας. Λέμε λοιπόν στην άλφη για να κλείνω ότι την ίδια στιγμή που για όλους παραπάνω λόγους στενάζουμε στις δακάνες της ακρίβειας και απουσιάζουν κρίσιμες υποδομές και προσωπικό στην υγεία, την παιδεία και συνολικά στις κοινωνικές υπηρεσίες, η κυβέρνηση δίνει 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ναυτικούς εξοπλισμούς και πολεμικές δαπάνες που εμπλέκουν ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει συνάλληλοι να συμβαστούμε και με το έγκλημα της γενοκτονίας που συντελείται αυτή τη στιγμή σε βάρος των Παλαιστίνιων στη Γάζα από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και βέβαια υπάρχει καθοριστική συμβολή των Αμερικανοπτωικών. Δεν έχουν καμιά δουλειά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έξω από τα σύνορα της χώρας, στις αποστολές που μας εμπλέκουν σε βαθιά, πιο ευρύτερους σχεδιασμούς, μοιράζοντας συνόρων κτλ. Για όλους αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, απεργούμε στις 17 Απρίλη για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, κατάργηση των αντεργατικών νόμων και παραφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αύξηση του κατώτερου μισθού σε 900 ευρώ, ρήτρα προσαρμογής των μισθών που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, καθολική επαναφορά των τριετιών με ενσωμάτωση της περίοδου 2012-2023, επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης και της μετενέργειας, επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους ανέργους, σταθερή δουλειά με δικαιώματα 7 ώρο πεθήμερο και 35 ώρο, και βέβαια καμία ανοχή στα ωράρια εξόντωσης, καμία ανοχή σε ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερορίες.
ρεύμα φθηνό για τον λαό με κατάργηση των έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Και πλαφώνει στις τιμές ενέργειας και των καυσίμων. Και κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Κατάργηση του ΦΠΑ και πλαφών στις τιμές των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα, τα πρεφικά είδη και τα είδη προσωπικής υγιεινής. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προσταψημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Κατάργηση του ΕΦΙΑ για όλα τα εργατικά νοικοκυριά. Να μην περάσει η παραπέρα υπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, ό,τι σε πληρωμή από τη ματαία ιατρία, να μην κλείσει, να μην συμφωνευτεί κανένα τμήμα κλινική νοσοκομείο κέντρο υγείας και να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλα τα νοσοκομεία, το σύνολο των δομών που έκλεισαν λόγω περικοπών και το κράτος βέβαια να εξασφαλίσει δωρεάν και πλήρη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Όχι στρατηγικές δαπάνες, καμία επιλογή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και να γυρίσει πίσω σε φρεγάτα Ύδρα. Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία, παιδεία, πρόνοια, υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των Δήμων για προστασία από φυσικές καταστροφές, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους τους κρίσιμους τομείς. Και βέβαια να σταματήσει τώρα το έσχος των πληστηριασμών, επιδότηση ενοικίου, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση επιδότησης. Απέναντι λοιπόν συνάδελφοι, στα κέρδη τους προτάσουμε τη ζωή μας και καλούμε στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων την Τετάρτη 17 Απρίλη 10.30 στο Σύνταγμα. Είναι συνάδελφοι το σχέδιο πρότασης της ΔΑΣ, το θέτουμε και στην ψηφοφορία στο σώμα.